ασυνείδητοι δεν διστάζουν να αποθέτουν μπάζα, ογκώδια αντικείμενα, φερτά υλικά και όχι μόνο, δίπλα από το Δημαρχείο στα πεζά. Απίστευτο και όμως πραγματικό με τους δημότες να γίνονται θεατές απαράδεκτων καταστάσεων και να τρέμουν στο ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς. Ενδιαφερόμαστε για την υγεία μας και για την προστασία μας. Φοβόμαστε για πυρκαγιά, φοβόμαστε για την υγεία μας διότι τα φορτοξεφορτώνουν και γίνεται ντουμάνι σκόνη εδώ πέρα. Δεν προκάνει η γυναίκα να καθαρίζει το σπίτι και τα μπαλκόνια. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι μόνο με κλειστά παράθυρα και παντζούρια. Υπάρχει το νταμάρι εδώ που έχει κάνει και κουβαλάει τα χαλίζια και τους άμμους. Φόρτωσε, ξεφόρτωσε, γίνεται ένας καπνός, ένα σύννεφο. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχει προβεί σε όλες τις εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να εναρμονιστεί και με τις οδηγίες της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας σε σχέση που έχει να κάνει με τις εναποθέσεις των σκουπιδιών σε διάφορα σημεία του Δήμου. Ένα από τα σημεία που έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα και έχει δώσει λύση είναι έξω από το Δημαρχείο, εννοώ στον προαύλιο χώρο του. Εκεί υπάρχει απαγορευτική πινακίδα μη εναπόθεσης μπαζών. Λίγα βήματα από το Δημαρχείο, ο χώρος έχει μετατραπεί σε μήνυ χωματερή και νεκροταφείο αυτοκινήτων, με το κακό να έχει παραγίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως σημειώνουν δημότες. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα τα οποία υπάρχει μέσα καύσιμο, εάν πάρουν μια φωτιά θα γίνει και έκρηξη εδώ πέρα. Και εκτός αυτού υπάρχουν στα 30-40 μέτρα άλλες οικοδομές και σπίτια με ανθρώπους μέσα. Και αν θυσά και νοτιάς, θα πάρει φωτιά όλο το χωριό. Αυτή η χωματερή πρέπει να εξαλείψει από εδώ, να φύγουν. Το Σαββατοκύριακο όντως παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν κάποια χόρτα τώρα εκεί. Αύριο το πρωί αυτά θα απομακρυνθούν. Ξανά απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες μας να μην πηγαίνουν εκεί διάφορα να πετάνε. Απαγορεύεται αυστηρός. Υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος του Δήμου, είναι εκεί στον Επανοσύφη, όπου μπορούν να πηγαίνουν και να αναποθέτουν τα σκουπίδια, τα μπάζα, τα χόρτα τους και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Παρά τις εκκλήσεις του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ορισμένοι δημότες εξακολουθούν να διαφορούν για το περιβάλλον με μηχανήματα του Δήμου να απομακρύνουν συχνά τα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο. Καμιά φορά τα βγάζουν μετά από 2-3 μέρες, την άλλη μπορεί να μείνουν και 15 και ούτως ο καθεξής. Αλλά τη μια μέρα τα βγάζουν, την άλλη γεμίζει. Να βρει ένα χώρο εξωτερικό, μακριά από το χωριό, μακριά από τα σπίτια, να πάνε να ρίχνουν εκεί τα σκουπίδια τους. Όχι μέσα στα σπίτια των ανθρώπων και μέσα στο Δημαρχείο. Το Δημαρχείο το έχει κάνει. Νεκροταφείο αυτοκινήτων, τα βλέπετε, σκουπιδαριό και νταμάρι. Δηλαδή η αντικατάσταση είναι ανυπόφορη. Ξανακάνουμε έκκληση από το κανάλι σας, τους παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται να πετάμε οτιδήποτε. Πραγματικά ναι, είναι χώρος στάθμευσης οχημάτων, είναι ένας χώρος ναι μεν μεγάλος, αλλά δεν είναι χώρος για να πετάμε μπάζα και σκουπίδια γενικότερα.